Πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Λευτέρη Παπά. Τι κάνετε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Παπαδούλα. Καλησπέρα. Συζητούσαμε και πριν το πέραμα του Σύγχρονου Αναστασιάδη και την Άννα Νοροφανίδου και προαναγγείλαμε στην ουσία τη συνέντευξη, τονίζοντας και τη σημασία της, γιατί μπορεί, είμαστε σε μια περίοδο που το αντιλαμβάνεστε και εσείς, ο κόσμος ασχολείται με τις μεταγραφές, ασχολείται με την νέα σεζόν κτλ. Αλλά η δική σας πρωτοβουλία είναι, όπως είπατε και εσείς, στη συνέντευξη τύπου, μια κίνηση, να το πω, να το θέσω έτσι καλύτερα, που, από την οποία πρέπει να πέσουμε όλοι πάνω της και να την σμπρώξουμε, θα το πω έτσι λίγο λαϊκά και θα με επιτρέψετε, όσο περισσότερο μπορούμε. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των ΜΜΕ. Και όχι μόνο από ό,τι κατάλαβα χθες. Και όχι μόνο. Εμείς πρώτα απευθυνόμαστε στον κόσμο. Ναι. Χρειαζόμαστε να ενεργοποιηθούν όσοι προσεγγίζουν το ζήτημα όπως και εμείς. Γιατί όσο περισσότερα μέλη και θελοντές έχουμε, τόσο πιο εύκολο θα είναι να υλοποιούμε τις ιδέες και τις δράσεις που έχουμε. Επειδή είπατε μέλη και επειδή έχουν περάσει και κάποιοι μήνες από αυτή την πρωτοβουλία, αυτή την κίνηση, την κίνησή σας με τη δομή στο όνομα του Άλεκ, που νομίζω ότι και εσείς και όλοι μας λέμε πάντα, κάθε μέρα, μακάρι να μην χρειαζόταν να γίνει ποτέ, πλέον σε τι φάση είναι ο αριθμός των μελών? Και δεύτερη ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι, από ποιες ομάδες υπάρχουν μέλη? Ο αριθμός των μελών και εθελοντών που έχουν εγγραφεί είναι τριψήφιος. Είναι από όλες τις ομάδες και ξέρετε, όταν κάποιος εγγραφεί μπορεί να επιλέξει το επίπεδο που θέλει να εγγραφεί, από απλό μέλος ή εθελοντής leader που είναι το τέταρτο επίπεδο. Ακολουθεί το follow-up που το κάνω εγώ για να τον ευχαριστήσω για την εγγραφή πρώτα απ' όλα και μετά να τον ενημερώσω για κάποια πράγματα σχετικά με τη δομή. Εννοείται ότι δεν μας ενδιαφέρει τι ομάδα είναι ο καθένας και εννοείται ότι δεν ρωτάμε. Μόνοι τους είτε μας γράφουν στην φόρμα εγγραφής κάποια σχόλια, είτε με τα προφορικά που μιλάμε μας αναφέρουν την ομάδα και έτσι ξέρω ότι είναι από όλες τις ομάδες. Γιατί πραγματικά δεν μας ενδιαφέρει ποια ομάδα υποστηρίζει, δεν μας ενδιαφέρει αν δεν ασχολείται και πολύ με τον αθλητισμό. Γιατί στη δομή έχουμε και ανθρώπους που δεν ασχολούνται και πολύ με τον αθλητισμό, αλλά πόνεσαν από τη δολοφονία του Άλκη και αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Να βοηθήσουν, ναι, ναι, ναι. Και από ό,τι έχουμε πολλές γυναίκες, έχουμε εννοείται από την Κρήτη ως την Θράκη μέλη, από τη Γερμανία ως τη Νέα Υόρκη. Και αυτό το οποίο λέγατε και χθες είναι ότι απευθύνεστε φυσικά σε άτομα τα οποία έχουν πέσει θύματα οπαδικής βίας, σε άτομα τα οποία θέλουν να πάνε κόντρα στην οπαδική βία, αλλά απευθύνεστε και σε άτομα που μπορούν να βοηθήσουν, δηλαδή δικηγόρους, χρειάζεται συγκεκριμένες ειδικότητες, δικηγόρους, ψυχολόγους, γιατρούς ή ακόμα και εκπαιδευτικούς όπως ακούσαμε χθες. Ακριβώς. Και όταν μου θέσατε την ερώτηση, κύριε Παπαδόπουλε, μετά σκέφτηκα ότι χρειαζόμαστε και μερικούς συνταξιούχους που να νιώθουν όμως. Και ναι. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί ο χρόνος για να δημιουργήσουμε όλο αυτό είναι από τον χρόνο που βγάζουμε από τις δουλειές μας και τις οικογένειές μας. Ναι. Και δεν έχουμε μέχρι στιγμής κανένα συνταξιούχο στο πυρήνα. Οπότε πραγματικά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος πολύ. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, ότι ο πόνος είναι κάψιμο υψηλών οκτανίων. Αλλά θέλουμε και κάποιους συνταξιούχους έτσι που να νιώθουν και να έχουν χρόνο και διάθεση για να βοηθήσουν. Κύριε Παπά, πριν θέσω το ερώτημά μου, πρωτίστως οφείλω να σας πω ένα μεγάλο μπράβο, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί νομίζω ότι πάνω σε αυτήν, αν σταθούμε όλοι μας, είτε είμαστε δημοσιογράφοι, είτε απλοί πολίτες που ενδιαφερόμαστε, κάτι καλύτερο μπορεί να γίνει. Θα ήθελα τώρα να μας αναλύσετε εντάχει τους άξονες πάνω στους οποίους δραστηριοποιείται η δομή, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό να το ακούσουν οι ακροατές μας και να ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Ωραία, σας ευχαριστώ καταρχάς για αυτά που είπατε. Τρεις είναι οι άξονες όπου θα αναπτύξουμε δράσεις και ενέργειες. Ο πρώτος άξονας είναι θα αναπτύξουμε δράσεις για να μην ξεχαστεί το παιδί μας, ο αδερφός μας, ο Άλκης. Στο δεύτερο άξονα θα προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη σε θύματα οπαδικής βίας. Και εδώ θα συστήσουμε και ένα παρατηρητήριο για περιστατικά βίας χαμηλής έντασης. Και στον τρίτο άξονα που πιστεύω ότι εδώ θα αναπτύξουμε τις περισσότερες ενέργειες και δράσεις μας, είναι ότι θα δημιουργήσουμε λοιπόν ενέργειες για να αλλάξει η οπαδική κουλτούρα.
Αυτό το τελευταίο, αυτό το τελευταίο το οποίο θεωρώ ότι είναι ίσως το σημαντικότερο σε βάθος χρόνου. Ειλικρινά πιστεύετε ότι είναι εύκολο να γίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας και εν γέννη θα σας πω εγώ στην Ελλάδα? Ωραία. Πριν σας πω γι' αυτό εδώ, θέλω να σας πω ότι μέσω της συναναστροφής που έχουμε εμείς μέσα στη δομή, είμαστε αποφασισμένοι πρώτα απ' όλα εμείς να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να γίνουμε καλύτεροι οπαδοί. Εμείς να μάθουμε να σεβόμαστε περισσότερο τη διαφορετικότητα και έτσι να στείλουμε και ένα μήνυμα σε όλους όσους ασχολούνται, παράγοντες, διοικητικά στελέχη, δημοσιογράφους, ότι έτσι πρέπει να σκέφτονται και να πράττουν. Από τότε που το ξεκινήσαμε, από φίλους κυρίως, ακούω τη λέξη δύσκολο, απίθανο, δεν αλλάζει τίποτα. Και όντως είναι δύσκολο. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει τώρα, πότε θα αλλάξει? Αυτή είναι η ερώτηση. Και απ' την άλλη, επειδή όλο αυτό το πρωτοποριακό εγχείρημα προέρχεται από τη βάση, στη βάση θα επιδράσουμε της κοινωνίας για να αλλάξουμε την κουλτούρα την οπαδική, και εγώ αισιοδοξώ ότι πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν, να αλλάξει η βάση και μετά θα πάει και προς την κορυφή η αλλαγή. Άρα στην απάντηση, στην ερώτηση που μου κάνατε, είναι δύσκολο, αλλά έχουμε έτσι ένα δόγμα στην δομή μεταξύ μας, στο στενό πυρήνα, είναι κάτι δύσκολο και κατόρθωτο, τότε τι περιμένουμε? Είναι ένα τέρας το οποίο έχετε αντιμετωπίσει, θα πω εγώ. Ένα τέρας. Γιατί η οπαδική βία και η βία γενικά, εννοείται, αλλά και η οπαδική βία, στην οποία απευθύνεστε εσείς, είναι ένα τέρας της κοινωνίας μας, δυστυχώς. Και εδώ και χρόνια είναι δεν, τέρας, έχουμε, αλλά δεν έχουμε βρει λύση. Μιλώντας με ανθρώπους, βλέπω πόσο οριζόντια έχει περάσει ο πόνος από τη δολοφονία του Άλκη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν ξέρω αν είναι όριμη ή όχι, αλλά εμείς θα κάνουμε την προσπάθεια, γιατί πρώτα απ' όλα εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μπορούμε να υποκριθούμε ότι θα στρώσουν τα πράγματα μόνα τους ή να το ξεχάσουμε και όλα αυτά εδώ. Πρώτα απ' όλα για τους εαυτούς μας θα το κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε. Έχετε σκεφτεί, δεν ξέρω αν το έχετε κάνει ήδη, να επικοινωνήσετε επίσημα με κάποιες ομάδες στην Ελλάδα για να ξεκινήσετε σε ένα κύκλο επαφών, ένα κύκλο συνεργασιών, να το πω έτσι? Ωραία. Ξέρω ότι ήδη έχετε κάνει κάποιες δράσεις από δικής πλευράς με κάποιες επισκέψεις σχολεία που μας είπατε και χθες, αλλά και οι ομάδες πρέπει για μένα σε κάποια φάση να μπουν και αυτές στο παιχνίδι. Λοιπόν, χθες ακόμα, όταν ερωτήθηκα ότι σαν τομή στο όνομα του Άλκη πήραμε μέρος στην εκδήλωση που είχε κάνει ο Α.Σ. Άρης στα γενέθλιά του, όταν αποφάσισε να μην γιορτάσει αλλά να το κάνει προς τη μνήμη του Άλκη. Χθες λοιπόν ερωτήθηκα στη συνέντευξη τύπου αν θα παίρναμε μέρος και σε άλλες ομάδες. Σήμερα λοιπόν κληθήκαμε να πάρουμε σε μια άλλη ομάδα της Θεσσαλονίκης μέρος, στο Απόλλωνα Καλαμαριάς, που θα κάνει μια εορτή όλο το τμήμα μπάσκετ και η Ακαδημία με τα παιδιά, και έχουν οργανώσει πραγματικά ένα εξαιρετικό κόνσεπτ που θα είναι αφιερωμένο στον Άλκη. Οπότε επικοινώνησαν μαζί μας και φυσικά και θα πάρουμε μέρος και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό εδώ. Κύριε Παπά, με βάση αυτό που είπατε τώρα, το τελευταίο, ορμόμενη από αυτό θα σας ρωτήσω. Θα σας ρωτήσω και αν μου επιτρέπετε θα προτείνω κιόλας κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Γιατί να μην ενταχθεί μέσα σε όλη αυτή τη δομή και το όνομα του Νάσου και του Ντόσκου, μιας που εσείς πραγματικά θέλετε να σταθείτε απέναντι σε κάθε είδος οπαδική βία? Αυτό δεν θα ήταν εφικτό, πιστεύετε? Ωραία. Καταρχάς, από τα μέλη και τους εθελοντές, ένα από τα πράγματα που ζητάμε είναι ότι τις ιδέες και τις προτάσεις τις θέλουμε. Και αυτό που λέμε ότι αν μπορούμε, θέλουμε να μας επικοινωνήσουν και αν μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Ο κάθε ένας νομίζω στην κοινωνία είναι ελεύθερος να κάνει και να δημιουργήσει οτιδήποτε. Εμείς αυτή τη στιγμή δημιουργήσαμε αυτό εδώ. Και βέβαια, στο δεύτερο άξονα που είναι να προσφέρουμε βοήθεια και στήριξη σε θύματα οπαδικής βίας, εννοείται οποιασδήποτε ομάδας, μπορούν να ενταχθούν οτιδήποτε. Αλλά η δομή δημιουργήθηκε έτσι. Ο πόνος που νιώσαμε μας ενέπνευσε, ας το πούμε, να δημιουργήσουμε τη δομή στο όνομα του Άλκη. Άρα σίγουρα μπορούν να γίνουν ενέργειες και για τα παιδιά που αναφέρατε που έχουν. Είναι καμιά φορά, κύριε Παπά, μπορεί να είναι και το timing, μπορεί να είναι και η στιγμή, γιατί και με τη δολοφονία του Τόσκο, που ήταν, μπορεί να ήταν ξένος, μπορεί να ήταν βούλγαρος, αλλά ήταν κομμάτι του Άρη, ο Νάς που ήταν κομμάτι του ΠΑΟΚ,
είναι η στιγμή καμιά φορά που λέμε η μοίρα, εγώ θα πω, που δυστυχώς είναι να γίνει κάτι σε αυτή την περίπτωση. Και το λέω το δυστυχώς, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Γι' αυτό εγώ λέω ότι αν δεν αλλάξει τώρα, πότε? Ναι, ναι, πριν ναι. Δύο χρόνια δολοφονήθηκε ένας άλλος οπαδός. Ναι. Και ήταν ελεύθεροι οι δολοφόνοι του. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μείναν ελεύθεροι. Μετά από δύο χρόνια ξαναδολοφονήθηκε ο Άλκης. Αν δεν αλλάξει τώρα, πότε? Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Κλείνοντας, γιατί για όσους μας ακούνε και είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρετε και εσείς, πώς μπορούν να έρθουν σε επικοινωνία μαζί σας όσους ενδιαφέρονται, είτε να βοηθήσουν εθελοντικά, είτε να καταθέσουν το δικό τους περιστατικό οπαδικής βίας, το οποίο έχουν πέσει θύματα? Θέλουμε τη βοήθεια όλων και είναι πολύ απλό. Ή θα πληκτρολογήσουν δομή στο όνομα του Άλκη, οπότε θα μπουν μέσα στην ιστοσελίδα μας, ή στα αγγλικά in the name of alkis.com, όπου εκεί πλέον, αφού βλέπουν τα σχετικά με τη δομή, το site είναι ένα λιτό site που όμως εκφράζει αυτά που νιώθουμε και αναβαθμίζεται συνέχεια. Υπάρχει φόρμα εγγραφής, υπάρχουν τα τέσσερα επίπεδα που μπορεί να δηλώσει κάποιος, από απλό μέλος έως εθελοντής leader, να εγγραφεί και να μας στηρίξει την προσπάθεια που κάνουμε και να γίνει και αυτό συμμέτοχος. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.